Όχι. Για τους υδροχώους, ένα νομικό θέμα μπορεί να σας απασχολήσει περισσότερο ή μπορεί να είναι ένα σχέδιο που είχατε στα πλαίσια των μελλοντικών πραγμάτων. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι επίσης, να το πούμε και αυτό. Και εμένα μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, άσχετα αν δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε χιλιάδες μηνύματα κάθε μέρα στο Instagram, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, είναι που είχαν κανονίσει ένα γάμο, ας πούμε, ναι, μέσα στο Μάιο. Είχαν κανονίσει μία βάπτιση μέσα στον Μάιο και τον Ιούνιο. Είναι μήνες και ο Μάιος και ο Ιούνιος, οι οποίοι γενικά, συνήθως στην Ελλάδα, επειδή είναι ο καιρός πάρα πολύ ωραίος, κλείνουν πάρα πολλοί άνθρωποι τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και έχουν τώρα τη μεγάλη αγωνία, τι θα γίνει με όλο αυτό. Οπότε καταλαβαίνω όλο αυτό το πράγμα. Από την άλλη πλευρά, αν μπορεί να βοηθήσει κάτι που θα σας πω, μην στενοχωρηθείτε αν ακυρωθεί κάτι μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο. Αυτά. Μην στενοχωρηθείτε καθόλου. Λοιπόν, μήνυμα ελήφθη. Γιατί, ναι, γιατί ούτως ή άλλως με ανάβρωμη Αφροδίτη δεν λες ότι θα ήταν και το πιο σπουδαίο. Πάμε να δούμε λοιπόν στους υδροχώους. Θα προσέξετε νομικά θέματα, θα προσέξετε τα μελλοντικά σας σχέδια. Από την άλλη πλευρά, ναι, παίζει αυτή η αγωνία. Ίσως υπάρχει και μια αγωνία για κάποιο άτομο το οποίο μπορεί να μένει στο εξωτερικό. Πάμε να δούμε αγαπημένους.